Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Kitchen Lab. Σήμερα πραγματικά θα γίνετε μάγκες με το τίποτα. Θα πάρουμε συνταγές που φαντάζουν πολύ απλές από τον τίτλο τους, αλλά όντως θα τις κάνουμε τόσο εντυπωσιακές που θα ικανοποιηθούν ακόμα και αυτοί που δεν ικανοποιούνται με τίποτα. Θα ξεκινήσουμε φτιάχνοντας μία σαλάτα γιορτινότατη με μανουράκι, με ξηρούς καρπούς, με κρέμα βαλσάμικο. Θα γίνει όνειρο και πραγματικά δεν θα πιστεύετε ότι με υλικά που έχετε στο σπίτι σας θα φτιάξετε μία τέτοια σαλάτα σαν και αυτή που θα φτιάξω και εγώ. Στη συνέχεια θα φτιάξουμε ένα vegan schnitzel à la crème που θα λατρέψουν όλοι. Είναι μια επιλογή που πρέπει να ξέρουμε να φτιάχνουμε. Γιατί πάντα μα πάντα υπάρχει ένας φίλος, 2, 3, 5 που όντως είναι vegan. Οπότε, άμα φτιάξουμε ένα τραπέζι, πρέπει να κοιτάξουμε να έχουμε επιλογή και γι' αυτό να φάει μαζί μας και να ευχαριστηθεί το τραπέζι. Οπότε, θα φτιάξουμε vegan schnitzel à la crème για να ικανοποιήσουμε τους πάντες. Και για το τέλος, θα φτιάξουμε ένα γλυκό μοναδικό. Ένα ψευτοσαραγλί με σοκολάτα που θα ζηλέψουν όλοι. Μυστικό, δεν θα ξέρει κανείς ότι ασχοληθήκατε μόλις 10 λεπτάκια για να το φτιάξετε. Πάμε να ξεκινήσουμε. Και πάμε στην πρώτη μας συνταγή. Θα φτιάξουμε μια χριστουγεννιάτικη σαλάτα με ξηρούς καρπούς και μανούρι. Όνειρο. Ολοκληρωμένη σαλάτα, γιορτινή σαλάτα, μια τέτοια σαλάτα επιβλητική που πρέπει να βγάλουμε σε τέτοιες περιπτώσεις όπως οι γιορτές. Πάμε να δούμε τα υλικά μας και να τη φτιάξουμε. Για τη χριστουγεννιάτικη σαλάτα με μανούρι θα χρειαστούμε για τις αραβικές πίτες 280 γραμμάρια μικρή αραβική σταρένια πίτα αρτόπουλος και 30 γραμμάρια γραβιέρα τριμμένη. Για τη σύνθεση 6 μαρούλια baby, 6 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι, 240 γραμμάρια μανούρι, 1,5 κόκκινη λόλα, 1 παντζάρι βρασμένο, μισό πράσινο μήλο, 50 γραμμάρια κρέμα βαλσάμικο με μέλι πανζαφυρόπουλος και 30 γραμμάρια καρύδια. Και πάμε να ξεκινήσουμε! Λοιπόν, ερώτηση, πολύ σημαντική. Θα χρειαστεί να ψήσω τυράκι και θα χρειαστεί να ψήσω και λίγο μαρουλάκι. Να το ψήσω σε σχάρα ή σε τηγάνι. Άκουμος, και τα δύο είναι σωστά. Εγώ έχω και σχάρα και τηγάνι. Απλά δεν ξέρω ο κόσμος άμα έχει και σχάρα και τηγάνι. Εγώ έχω. Έχετε όλοι σχάρα? Δεν έχω. Δεν έχει. Να, ένας που δεν έχει. Οπότε, τι να κάνω? Να δείξω τις εναλλακτικές και από τα δύο. Εσείς θα χρησιμοποιήσετε ένα από τα δύο, εγώ θα δείξω και τα δύο για να σας δείξω ότι όλοι μπορείτε να φτιάξετε τη σαλάτα, είτε έχετε σχάρα είτε δεν έχετε. Οπότε, βάζω και αυτό εδώ, βάζω και αυτό εδώ. Ας τα βάλω μπρος να αρχίσουν να ζεσταίνονται. Εδώ. Ένα από τα δύο εσείς θα ξοδέψετε, όχι και τα δύο. Μην κάνουμε σκεύη τσάπα μέσα στο σπίτι. Και τα αφήνουμε να ζεσταίνουν. Τώρα, όσο ώρα ζεσταίνονται τα τηγάνια μου, γιατί σε 10 λεπτά η σαλάτα μας θα είναι έτοιμη. Πάμε να ετοιμάσουμε μία μαγκιά που θα βάλουμε στη σαλάτα μας. Ουσιαστικά τι θα φτιάξουμε? Θα φτιάξουμε πολύ γρήγορα παξιμαδάκια τυριού. Όταν πας στο φούρνο, δεν έχει αυτά τα τυρένια, τα μπισκοτάκια, τα μακρουλά που τα παίρνεις και τρως στον δρόμο. Μπράβο. Αυτά θα κάνουμε, αλλά πιο light, γιατί αυτά είναι σχετικά παχυντικά, πολύ αλεύρι, πολύ βούτυρο, πολύ το ένα, πολύ το άλλο. Οπότε θα κάνω μία γρήγορη οδοχή για να έχουμε αυτό το crunchy στοιχείο στη σαλάτα μας και βέβαια να έχουμε και τον υδατάνθρακα που θέλουμε όλοι για να συνοδεύσουν. Οπότε γι' αυτό το λόγο θα χρησιμοποιήσω μικρή αραβική πίτα σταρένια αρτόπουλος. Είναι ιδανική για να κάνω απίστευτους συνδυασμούς και νόστιμες συνταγές, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση που θα φτιάξουμε τη σαλάτα μας. Λοιπόν, έτσι όπως είναι, ανοίξω τη συσκευασία μου εδώ πέρα. Να κάνω 2, 3, 4, πόσες θες? Θα βάλω τις μισές. Θα βάλω 4. Εδώ είμαστε. Έλεια, πίνω στην άκρη και κοίτα πόσο απλά είναι τα πράγματα, φίλε Διονύση. Φυσιολογικά για να κάνουμε αυτό το πράγμα με μπισκοτάκια θέλουμε ώρα, θέλουμε πολλά λιπαρά, πολύ βούτυρο, πολύ ψήσιμο, άνοιγμα και όλα τα υπόλοιπα. Εδώ πέρα τι κάνω? Έτσι όπως είναι, παίρνω τις πιτούλες μου και τις κόβω σε λωριδίτσες. Εδώ. Μια χαρά. Εδώ είμαστε. Και εδώ.
Τέλεια. Λοιπόν, και παίρνουμε μία κατσάρα. Έτσι όπως είναι, απλώνω τις πιτούλες μου πάνω στο ταψί. Εύκολο ή δύσκολο? Καλά, δεν έχω κάνει κάτι δύσκολο. Όλοι μπορείτε να το κάνετε. Παπ. Και παίρνουμε τη γραβιέρα μας και έτσι όπως είναι, ρίχνουμε γραβιέρα πάνω στις πιτούλες μας. Χρειάζεται να βάλουμε κάτι άλλο? Αν θες να βάλεις μυρωδικά, τύπου ρίγανη, πιπέρια, λαδάκια, μπορείς να το κάνεις. Αλλά και σκέτο το τυρί είναι αρκετό. Θα βγάλει τα λιπαρά του, θα γίνει όπως πρέπει να γίνει. Και ως τέλος, θα έχουμε την αίσθηση ότι τρώμε κριτσινάκια τυριού. Οπότε, αυτό μπαίνει στο φούρνο, θα ψήσουμε 6-8 λεπτάκια στους 180 βαθμούς. Οπότε, το ένα κομμάτι της συνταγής μας μόλις τελείωσε. Πάμε τώρα εδώ. Και το τηγάνι μου έχει πάρει φωτιά και η σχάρα μου έχει πάρει φωτιά. Και τα δύο είναι σωστά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ό,τι από τα δύο θέλετε. Θέλω να ψήσω τα μαρουλάκια μου, που πήρα μαρουλάκια baby εδώ, ελληνικά. Αυτά είναι. Άμα δεν βρείτε μαρουλάκια baby, μπορείτε να πάρετε ραντίτσιο. Άμα δεν βρείτε ραντίτσιο, μπορείτε να πάρετε φινόκιο. Γενικά, πάρτε λαχανικά που μπορούμε να ψήσουμε στο τηγάνι και να μας δώσουν την αίσθηση του ψητού. Δεν τα ψήνουμε να τα ψήσουμε 100%. Τα ψήνουμε από μία πλευρά για να μας δώσει την αίσθηση ότι είναι ψητά και τρυφερά την ίδια στιγμή. Οπότε, αυτό που θα κάνω είναι να κόψω στη μέση εδώ τα μαρουλάκια baby. Το ελληνικό μαρούλι, φίλε, είναι ασυναγώνιστο. Ασυναγώνιστο. Απλά θέλει καθάρισμα. Αυτά εδώ που δεν θέλουν τίποτα, γιατί είναι καθαρά, ίσα ίσα βγάζει τα εξωτερικά, είναι φανταστικά. Είναι φανταστικό προϊόν. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Όπως βλέπεις, έχω κρατήσει το κοτσάνι από κάτω, γιατί θέλω να κρατήσει το σώμα του το μαρουλάκι. Και ελαιόλαδο. Αλάτι. Και πιπέρι. Τίποτα άλλο. Εννοείται πως μπορείτε να βάλετε και τσίλι, μπορείτε να βάλετε και το ένα, μπορείτε να βάλετε και το άλλο. Δεν θέλω κάτι τέτοιο να κάνετε εσείς. Εδώ, μόνο αλάτι, πιπέρι και λίγο ελαιόλαδο. Τα ψήνουμε μόνο από τη μία πλευρά, εδώ. Καταπληκτικά. Και εννοείται, είτε κάνουμε τη διαδικασία στο τηγάνι, είτε την κάνουμε πού? Στη σχάρα. Μπράβο. Αυτό που είπαμε πριν. Λοιπόν, τώρα, πάμε να συνεχίσουμε εδώ. Πάει αυτό πίσω. Παίρνω ένα καθαρό ξυλοκοπής. Και πάμε να βγάλουμε σιγά σιγά τη σαλατιέρα μας. Εδώ θα φτιάξουμε τη σαλάτα μας. Τώρα, το μαρούλι μας είναι έτοιμο? Ε? Ναι, δεν θέλει πολύ. Να δούμε λίγο το χρωματάκι του. Έχει πάρει? Θέλει λίγο ακόμα. Εδώ είμαστε. Μην ξεχνάτε, δεν θέλουμε να το ψήσουμε. Θέλουμε από την κάτω πλευρά να φαίνεται ψημένο και να μας δίνει την αίσθηση του καπνιστού, αλλά από την πάνω την πλευρά θέλουμε να μείνει τραγανό και φρέσκο, εντάξει? Οπότε, το μαρουλάκι μου είναι έτοιμο, το σβήνω. Το βγάζω από τη φωτιά και πάμε να συνεχίσουμε με τι? Με τη σχαριέρα. Ξαναλέω, εσείς ένα από τα δύο θα βάλετε. Ή σχάρα ή τηγάνι. Όχι και τα δύο. Λοιπόν, και έχω το υπέροχο μανούρι μου εδώ. Όπως το μανούρι θα βάλω λίγο λαδάκι. Εδώ. Και όπως είναι και αυτό θα πάει πάνω στη φωτιά για να πάρει χρώμα. Τώρα, ή το βάλω σε σχάρα ή το βάλω σε τηγάνι, πάλι το ίδιο νόστιμο θα γίνει. Η σχάρα απλά θα δώσει καλύτερη όψη, να το πω έτσι, στο μανούρι, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Τώρα, πάμε να βγάλουμε εδώ πέρα σιγά σιγά τα μαρουλάκια μας, να τα βάλουμε εδώ. Ωχ, Παναγία μου, τέλεια. Καταπληκτικά. Δεν είναι φανταστικό? Και νιώθεις ότι τρως πραγματικά φαγητό. Γενικά, σε όσους λες ότι θα κάνω μια σαλάτα, πάντα σου δίνει την αίσθηση ότι η σαλάτα, ξέρεις, δεν είναι ολοκληρωμένο γεύμα, κάτι του λείπει, δεν έχει φαν, δεν μπορείς να ασχοληθείς μαζί της όπως θα ασχολιώσουν κανονικά με ένα κρέας, με πατάτες ή πουρέ. Και όπως καταλαβαίνετε, όλο αυτό είναι πολύ λάθος λογική. Γιατί κοιτάξτε εδώ, αποκτά ενδιαφέρον όλη η εμπειρία της σαλάτας και του φαγητού και νομίζω πραγματικά ότι αξίζει να το δοκιμάσετε. Τώρα, πάμε να ετοιμάσουμε σιγά σιγά τη σαλάτα. Έχω εδώ πέρα λόλα. Τι λόλα είναι αυτή? Κόκκινη. Βγάζουμε το μεσκλά εδώ και ποτέ μα ποτέ δεν κόβουμε με μαχαίρι τη σαλάτα μας. Εντάξει, πάντα βγάζουμε το μεσκλά. Γιατί χαλάει η σαλάτα? Χαλάει η φύτη, σπάει. Γενικά μας αρέσει πάρα πολύ να βγάζουμε το λεγόμενο μεσκλά. Δηλαδή, παίρνουμε τη σαλάτα και την κόβουμε με το χέρι εδώ και ουσιαστικά μαδάμε οτιδήποτε μας είναι ωραίο να φάμε. Άμα κάτι δεν σου αρέσει και σκέφτεσαι ότι δεν θα ήθελες αυτό να το μασήσεις, όπως εδώ πέρα το σκληρό κομμάτι που υπάρχει κάτω στη σαλάτα, τι κάνεις? Το κομποστοποιείς. Αυτοί είμαστε. Πάρω λίγο ακόμα λόλα εδώ.
να την κάνω μεσκλά. Εδώ. Τέλεια. Και καθώς κάνω το μεσκλά μου, θα βγάλω και δύο ωραία τρία φιλαράκια. Ένα, δύο, τρία. Θα βάλω ένα εδώ. Ένα εδώ. Και ένα εδώ. Μια χαρά. Έχουμε τη σαλατίτσα μας. Έχουμε τη βάση μας. Τώρα, πάμε από πάνω να βάλουμε λίγα ακόμα λαχανικά για να κάνουμε έτσι ωραία τη σαλάτα μας και γιορτινή. Έχω υπέροχο παντζάρι έτοιμο που το παίρνουμε κατευθείαν σε vacuum. Δεν χρειάζεται να ψήσετε. Θα κόψω ωραία wedges εδώ πέρα. Και θα αρχίσω να προσθέτω στη σαλάτα μου. Άρχισε να έχει ενδιαφέρον η σαλάτα, Διονύση. Βεβαίως. Τώρα θα δεις τι θα γίνει. Θα γίνει χαμός. Και αρχίζω τι να κάνω. Να προσθέτω το μαρουλάκι μου. Αυτοί είμαστε. Και αυτοί είμαστε. Και αυτοί είμαστε. Και αυτοί είμαστε. Και τώρα, πάμε να προσθέσουμε και το μανούρι μας. Εδώ. Και εδώ. Και όπως σας είπα, ξανά, είτε σχάρα, είτε τηγάνι, είναι το ίδιο πράγμα. Θα κόψω εδώ. Και εδώ. Και εδώ. Και εδώ. Όπως βλέπετε, θέλουμε να κάνουμε μία σαλάτα πολυδιάστατη και μία σαλάτα που είναι αρκετή για πολλά άτομα. Αυτή η σαλάτα θα είναι για 6 έως 8 άτομα. Γιατί? Γιατί έχει ψητά λαχανικά, έχει το μανούρι, έχει το καρύδι που θα βάλουμε στη συνέχεια. Οπότε ουσιαστικά δεν της λείπει τίποτα. Και οπωσδήποτε κάποιος για να την απολαύσει θέλει να πάρει λίγο απ' όλα σε κομμάτια. Γι' αυτό σας είπα ότι μου αρέσει περισσότερο η σαλάτα να είναι εμπειρία στο πιάτο. Κοιτάξτε εδώ πόσο ωραία που απλώνει. Και είναι έτοιμα και τα κρουτονάκια μου μέσα στο φούρνο. Τέλεια. Εδώ είμαστε. Και για το λόγο του αληθές, έλα εδώ Διονύση. Θέλω να καταλάβεις ακριβώς τι έχουμε κάνει. Με λίγο τυράκι. Δεν αξίζει ο κόπος. Ναι, φίλε. Πολύ ωραίο, πολύ εξαιρετικό. Δηλαδή, ένα ταψάκι. Λίγες πιτούλες. Λίγο τυράκι. Άντε, γεια. Πάρα με το σόκο αρκετά. Πάμε με τα παιδιά. Πάμε πολύ ωραία, ε. Έφυγες. Λοιπόν, και πάμε να ολοκληρώσουμε τη σαλάτα μας. Κάνουμε μια χειμωνιάτικη, ωραία χριστουγεννιάτικη σαλάτα. Γι' αυτό και έχουμε έτσι την υπερβολή. Έχουμε μέσα το παντζάρι, έχουμε το μανούρι, έχουμε τα ψητά λαχανικά μας. Έχουμε τα καρύδια μας. Θέλουμε έναν ξηρό καρπό. Για κάποιους που είναι αλλεργικοί στο καρύδι, μπορεί να βάλουν κάποιον άλλον ξηρό καρπό που τους αρέσει. Από φιστίκια γίνεις μέχρι κανονικά φιστίκια peanuts. Άμα ήμασταν στο εξωτερικό, ας πούμε, θα πήγαινε πάρα πολύ το πεκάν. Γιατί το πεκάν είναι ένας φανταστικός ξηρός καρπός. Δεν ξέρω αν το έχετε δοκιμάσει, αλλά επειδή δεν μπορούμε να το βρούμε όλοι, γι' αυτό το λόγο και εγώ δεν το βάζω στις συνταγές μας. Γιατί δεν θέλω να κάνω συνταγές που δεν μπορείτε να ακολουθήσετε. Και τι άλλο θέλω να βάλω. Και βέβαια λίγο πράσινο μήλο. Εδώ είμαστε. Το πράσινο μήλο μας προσφέρει αυτή την οξύτητα που θέλουμε. Απογειώνει το αποτέλεσμα. Οπότε έτσι όπως είναι, δεν θέλω πολύ. Να κόψω εδώ, να κόψω και εδώ και να κόψω ωραίες φετούλες. Τώρα, τι δεν έχω βάλει ως τώρα καθόλου στη συνταγή, φίλε Διονύση? Υγρασία. Καλά το θέσεις. Υγρασία. Η υγρασία όμως που έχει να κάνει με το dressing. Μην ξεχνάμε ότι οτιδήποτε έχουμε μέσα στη σαλάτα μας εδώ πέρα είναι γευστικό. Το τυρί από μόνο του είναι πρωταγωνιστικό. Το παντζάρι είναι και αυτό. Τα ψητά λαχανικά που έχουμε κάνει, δηλαδή το μαρούλι, είναι και αυτό πρωταγωνιστικό. Δηλαδή, ό,τι έχουμε βάλει μέσα στη συνταγή δεν είναι άγευστο, έχουν γεύση. Απλά, τι θέλουμε? Θέλουμε μία σύνδεση αυτών των πραγμάτων. Γιατί είναι όλες οι γεύσεις διαφορετικές μεταξύ τους και στο τέλος της ημέρας πρέπει να βγάζουν νόημα όταν το δοκιμάσουμε. Γι' αυτό το λόγο θα προσθέσουμε στην αρχή λίγο λαδάκι. Θέλουμε λάδι. Και αφήνουμε το λάδι να πηγαίνει από πάνω προς τα κάτω. Και επειδή είναι μια σαλάτα που τη βγάζουμε τελευταία στιγμή, δεν θέλω να βάλω το dressing πιο πριν. Τη στιγμή που είναι να σερβίρω, ρίχνω το λαδάκι μου, ελαιόλαδο. Και βέβαια θέλουμε μια όξινη και γλυκιά γεύση για να τα δέσει όλα αυτά. Και η καλύτερη επιλογή που έχουμε είναι βέβαια μια κρέμα βαλσάμικο με μέλι. Στη συγκεκριμένη συνταγή θα χρησιμοποιήσω κρέμα βαλσάμικο με μέλι Πάνος Ζαφυρόπουλος. Ένα προϊόν με μοναδικά παχύρευστη υφή, χωρίς τεχνητές χρωστικές, προσθήκη ζάχαρης και συντηρητικά. Οπότε είναι ό,τι πιο φυσικό μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Είναι κατεβασμένο το βαλσάμικο ξύδι με μέλι. Οπότε τι έχουμε? Έχουμε αυτό το υπέροχο προϊόν. Εδώ πέρα
Μην το λυπηθείτε. Καταλαβαίνετε ότι το μανούρι με το που πέσει πάνω το βαλσάμικο γίνεται κάτι άλλο. Το μήλο με το που πέσει το βαλσάμικο γίνεται κάτι άλλο. Οπότε ουσιαστικά κάπως έτσι ολοκληρώσαμε την τελειότητα. Και τώρα το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να προσθέσουμε δίπλα και ένα ωραίο μπολάκι, ώστε όποιος παίρνει λίγο σαλάτα να βάζει και ένα τύπου κρουτόν από δίπλα με τυρί, εδώ, για να μπορεί να απολαύσει. Όπως καταλαβαίνετε, είχαμε πολύ περισσότερα, πήρε αρκετά ο Διονύσης. Και κάπως έτσι, φαντάζει μια τέλεια σαλάτα για ένα φανταστικό χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Σας αρέσει? Και εμένα μου αρέσει, οπότε να τη φτιάξετε. Για τη χριστουγεννιάτικη σαλάτα με μανούρι, κόβουμε τις πίτες σε λωρίδες, τις μεταφέρουμε σε ταψί με λαδόκολλα, τις πασπαλίζουμε με την τριμμένη γραβιέρα και ψήνουμε. Κόβουμε τα μαρούλια στη μέση, τα πασπαλίζουμε με ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι και τα μεταφέρουμε σε τηγάνι που καίει. Σε σχαροτήγανο, βάζουμε το μανούρι και ψήνουμε για λίγο από την κάθε πλευρά. Κόβουμε τη λόλα, τη βάζουμε σε πιατέλα και προσθέτουμε το παντζάρι σε κομμάτια. Αφαιρούμε το μανούρι από το τηγάνι, το κόβουμε σε κομμάτια. Το προσθέτουμε στην πιατέλα και ρίχνουμε και το μήλο κομμένο σε λεπτές φέτες. Πασπαλίζουμε με καρύδια, ελαιόλαδο, την κρέμα βαλσάμικο και σερβίρουμε με τα κριτσίνια. Και πάμε στο κυρίως μας γεύμα. Θα φτιάξουμε ένα vegan schnitzel à la crème. Όπως σας είπα, αυτό ισχύει και για τα εστιατόρια, ισχύει και για τα σπίτια μας. Πάντα μα πάντα, στην παρέα υπάρχουν οι vegan, αυτοί που τους αρέσει το κρέας, αυτοί που τους αρέσει το ψάρι. Οπότε πάντα μα πάντα πρέπει να έχουμε επιλογές για όλους. Άμα θα καλέσετε κόσμο στο σπίτι, σίγουρα θα υπάρχει κάποιος που είναι vegan. Οπότε οπωσδήποτε πρέπει να καλύψουμε και αυτού του ανθρώπου τις ανάγκες. Γι' αυτό το λόγο, άμα δεν είστε vegan, πρέπει να μάθετε αυτή τη συνταγή. Και άμα είστε vegan, νομίζω ότι θα τη λατρέψετε. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για το vegan schnitzel à la crème θα χρειαστούμε: για το gravy μανιταριών, 400 γραμμάρια μανιτάρια σαμπινιών, 50 γραμμάρια μαργαρίνη, 1 κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο, 1 σκελίδα σκόρδο, 1 κουταλιά της σούπας κοφτή αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 1 κύβο λαχανικών, 2 κουταλιές της σούπας εστραγγών, 100 ml νερό και 400 γραμμάρια κρέμα καρύδας. Για το schnitzel, 250 ml σπορέλαιο για το τηγάνισμα και 540 γραμμάρια garden gourmet vegan schnitzel. Για το σερβίρισμα, πατάτες baby, καρότα baby, πιπέρι και θυμάρι. Και πάμε να ξεκινήσουμε, λοιπόν. Φτιάχνουμε vegan schnitzel à la crème. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να ξεκινήσω να φτιάχνω είναι τη σάλτσα μου à la crème. Θα φτιάξω μια σάλτσα à la crème με μανιτάρια. Λέγεται la crème, αλλά κανονικά la crème, ξέρεις, δεν είναι λευκή, είναι πιο σκούρα. Αυτό το λέω έτσι για να υπάρχει, γιατί έχω και κανονικό κοτόπουλο la crème στο YouTube και στο site μου βίντεο, οπότε θέλω να δείτε πώς πρέπει να είναι το πραγματικό χρώμα από ένα la crème. Τώρα, έχουμε τα μανιταράκια μας εδώ πέρα. Πώς φαίνονται τα μανιταρία? Μια χαρά. Και θα πάρουμε να κόψουμε ωραίες φετούλες εδώ. Λοιπόν, ξεκινάω κόβοντας τα μανιτάρια έτσι ωραίες φετούλες. Βάζω σε ένα τηγάνι μαζί με μαργαρίνη και ελαιόλαδο. Θέλω και λαδάκι και μαργαρίνη, γιατί θα πάρουμε γεύση και άρωμα. Δεν βάζω πολύ λάδι, ίσα-ίσα μία κουταλιά της σούπας και συνεχίζω, βλέπετε, σταδιακά να προσθέτω μανιτάρια μέσα. Πολύ απλά. Και συνεχίζω να προσθέτω μέσα τα μανιταράκια μου. Θέλω να πάρουν ωραίο χρώμα, όπως βλέπετε δεν τα λυπάμαι. Θα φτιάξω vegan schnitzel à la crème με μανιτάρια. Οπότε, κόβω τα μανιτάρια μου. Και τα ρίχνω όλα μέσα. Τώρα, χοντρά, ψηλά, θέλουμε διαφορετικά σχήματα, μην τα κόψετε όλα τέλεια, γιατί θα νομίζουν όλοι ότι ανοίξετε κονσέρβα και βάλατε, οπότε είναι καλό να φαίνεται ότι τα κόψετε με το χέρι. Λοιπόν, οπότε, έβαλα μέσα τα μανιτάρια μου, εδώ. Θα ρίξω και μία σκελίδα σκόρδο. Και τώρα θέλω να σοτάρω πάρα μα πάρα πολύ καλά, μέχρι που να πάρουν ωραίο χρώμα. Όση ώρα σοτάρω τα μανιτάρια μου, θα ανοίξω εδώ πέρα το μάτι μου, μια χαρά, και θα προσθέσω λίγο σπορέλαιο.
να αρχίσει να ζεσταίνεται για να ψήσω και τα σνίτσελ μου. Οπότε, όση ώρα θα πάρουν να γίνουν τα μανιτάρια, θα ζεσταθεί και το λαδάκι μου και θα συνεχίσουμε να φτιάξουμε τα σνίτσελ μας. Λέγεται πως η vegan διατροφή μπορεί να μειώσει το αποτύπωμα άνθρακα κατά 73%, καθώς μελέτη του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης δείχνει ότι η vegan διατροφή είναι το πιο απλό μεγάλο μέτρο που μπορεί να πάρει ένα άτομο για να μειώσει το περιβαλλοντικό του βάρος. Έτσι, ακόμα και αν κάποιος δεν γίνει vegan, η μείωση της κατανάλωσης κρέατος και γαλακτοκομικών θα έχει μεγάλο αντίκτυπο στο προσωπικό του αποτύπωμα. Τώρα! Τα μανιτάρια μου είναι έτοιμα. Τώρα ξεκινάει η διαδικασία για να φτιάξουμε την αλα κρέμ. Θα προσθέσω μέσα λίγο αλευράκι, ίσα-ίσα, στα μανιτάρια, εδώ. Και όταν λέω λίγο αλευράκι, μία κοφτή κουταλιά της σούπας. Γιατί αυτό το αλευράκι τι θα βοηθήσει να κάνει? Θα βοηθήσει να δέσει στη συνέχεια η σάλτσα μου. Επειδή δεν θα βάλουμε κρέμα γάλακτος, αν και θα μπορούσαμε, εφόσον κάναμε vegetarian συνταγή, άμα βάζαμε κρέμα γάλακτος θα γινόταν vegetarian. Επειδή θα βάλω κρέμα καρύδας, θα χρησιμοποιήσω αυτή την τέχνική. Τώρα τι κάνω? Έτσι όπως είναι. Για να μην κάνει γρουμπαλάκια το αλεύρι, σουτάρω το αλεύρι μαζί με τη μαργαρίνη και όλα τα υπόλοιπα υλικά. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο το αλεύρι έχει μετατραπεί σε ένα υλικό που θα δέσει τη σάλτσα μου στη συνέχεια. Η σάλτσα μου είναι πάρα πολύ απλή. Έχω έναν κύβο vegan εδώ πέρα. Σε περίπτωση που θέλετε να ρίξετε κύβο, βάλτε κύβο. Άμα δεν θέλετε να βάλετε, απλά αλάτι πιπέρι μας είναι αρκετό. Έχω ένα υπέροχο μυρωδικό που υπάρχει σε όλα τα σούπερ μάρκετ και λέγεται Estragon. Άμα δεν βρείτε Estragon, μπορείτε να βάλετε λίγο θυμαράκι, εντάξει. Εγώ δεν ξέρω γιατί, αλλά την αλα κρέμ την έχω συνδυάσει 100% με το Estragon. Είναι ίσως το αγαπημένο μου μυρωδικό. Το αγαπώ πάρα πολύ. Είναι μια καλή ευκαιρία να το αξιοποιήσετε και να το χρησιμοποιήσετε. Λοιπόν, θα σβήσω με λίγο νεράκι. Εδώ. Ανακατεύω το νερό για να λιώσει ο ζωμός μου. Και κατευθείαν βλέπω εδώ πέρα ότι άρχισε να δένει το ζουμάκι μου. Θα σας πω. Τώρα, με το που αρχίσει να δένει, ανοίγω τη συσκευασία μου από την κρέμα καρύδας και όπως βλέπετε, χαμηλώνω τη φωτιά μου. Την πάνω πλευρά στην κρέμα καρύδας έχει μείνει το βουτυράκι και από κάτω έχει το ζουμάκι του. Οπότε θέλω και τα δύο. Θέλω και το γάλα και το ζουμί. Σε κάποιες συνταγές βάζουμε μόνο την κρέμα από πάνω, σε κάποιες συνταγές βάζουμε μόνο από κάτω το ζουμάκι. Και τώρα τι περιμένουμε? Περιμένουμε όλο αυτό σιγά σιγά να δέσει. Πόση ώρα θα πάρει? 5-6 λεπτάκια. Όση ώρα θα χρειαστεί να ψήσουμε και τα vegan schnitzel μας. Εδώ είμαστε. Πολύ απλά, δεν χρειάζεται να μπείτε σε διαδικασία να φτιάξετε σνιτσελάκια. Γιατί? Γιατί η Garden Gourmet έχει δημιουργήσει αυτά τα υπέροχα vegan schnitzel, τα οποία περιέχουν φυτικά συστατικά που καλύπτουν τις ανάγκες των vegans και των vegetarians, αλλά και όλων όσοι αναζητούν μια αναλλακτική διατροφή με λιγότερο κρέας. Δεν περιέχουν συντηρητικά, οπότε το μόνο πράγμα που έχουμε να κάνουμε είναι να ανοίξουμε τη συσκευασία εδώ, να βγάλουμε τα σνιτσελάκια μας και κατευθείαν να τα ψήσουμε στο λάδι μας. Και η πολύ φωτιά μου εδώ. Σιγά σιγά θέλουν ώρα. Σκεφτείτε, τα πήραμε κατευθείαν από την κατάψυξη. Οπότε τα βάζω μέσα, τα ψήνω και μέχρι που να ψηθούν και τα σνίτσελ μου, θα είναι και η σάλτσα μου έτοιμη και θα πάω να σερβίρω τα πάντα μαζί. Η σάλτσουλα μου είναι έτοιμη, τα σνιτσελάκια μου είναι έτοιμα, οπότε πάμε να σερβίρουμε. Τώρα, θα το κάνω έτσι λίγο πιο όμορφο το πιάτο, αν και έχουμε ένα πολύ rustic φαγητό, είναι σνίτσελ, αλλά κρέμ, οπότε ξέρεις, σου βγάζει μια αίσθηση ότι θες να κάνεις κάτι πιο street food. Εγώ έχω βράσει λίγες πατατούλες baby, εδώ. Θα το κάνω και vegan, θα το κάνω και healthy, σε εισαγωγικά healthy, όσο healthy γίνεται. Έχω και τα καροτάκια μου τα βραστά εδώ.
Έχουμε επιλογή να φάει κάποιο τα λαχανικά του, τον υδατάνθρακά του, την πρωτεΐνη του, που συγκεκριμένη περίπτωση, άμα δεν τα έχετε δοκιμάσει, χάνετε. Δηλαδή, εγώ προσωπικά να σας πω ότι εντάξει, το ξέρω το προϊόν, αλλά αν μου έβγαζε σε ένα τραπέζι το συγκεκριμένο σνίτσελ και δεν μου έλεγαν τίποτα, θα νόμιζα ότι είναι χοιρινό το κρέας, κοτόπουλο, δηλαδή είναι τόσο νόστιμο. Οπότε, το σνίτσελάκι πάει εδώ. Να βάλω άλλο ένα. Θες δύο. Τώρα την έκανα υπεργεμάτη τη μερίδα. Και βέβαια, κάνουμε ένα σνίτσελάκι αλα κρέμ. Σε περίπτωση που δεν έχετε δοκιμάσει αλα κρέμ, τι να σας πω, κάπως έτσι είναι το χρώμα του. Το αλα κρέμ, να θυμάστε ότι δεν είναι μόνο κρέμα γάλακτος, είναι πιο σκούρο το χρώμα του και βέβαια έχει αυτή την ωραία υφή και γεύση. Αυτό είναι, κυρίες και κύριοι. Ένα σνίτσελ αλα κρέμ vegan. Πραγματικά θα ζηλέψει ο καθένας. Λίγο πέρακι από πάνω. Αναγία μου. Και βέβαια λίγα μυρωδικά. Τώρα, να δοκιμάσουμε. Αυτό επειδή δεν στάφησα εδώ. Θα να σου δείξω μέσα πώς είναι, Διονύση. Πρώτα απ' όλα είναι πολύ τραγανό. Και κοίτα εδώ, είναι αυτό που σου έλεγα. Δηλαδή νιώθεις πραγματικά ότι τρως κρέας. Εμείς τετάρτες Παρασκευές χρειάζεται τρόμο. Είναι by default αυτό. Οπότε είναι μια καλή εναλλακτική σε περίπτωση που θες να κάνεις τη μαμουνιά σου, να φας το περίεργο, αλλά να ξέρεις ότι είναι vegan. Είναι φανταστικό, είναι συγκλονιστικό και μαζί με τη σάλτσα πραγματικά πάμε στο επόμενο επίπεδο. Είναι κάτι μοναδικό. Καλή μας όρεξη. Για το vegan schnitzel à la crème, κόβουμε τα μανιτάρια σε φέτες και τα ρίχνουμε σε δόσεις σε τηγάνι σε δυνατή φωτιά. Προσθέτουμε τη μαργαρίνη, ελαιόλαδο, σοτάρουμε και βάζουμε τα υπόλοιπα μανιτάρια. Ρίχνουμε το σκόρδο ψιλοκομμένο, σοτάρουμε, προσθέτουμε το αλεύρι, ανακατεύουμε, σοτάρουμε, βάζουμε τον κύβο λαχανικών, το εστραγγόν, το νερό και ανακατεύουμε. Χαμηλώνουμε τη φωτιά, προσθέτουμε την κρέμα καρύδας, σιγοβράζουμε, αποσύρουμε το τηγάνι από τη φωτιά και το αφήνουμε στην άκρη. Για το σνίτσελ, σε τηγάνι με σπορέλαιο σε μέτρια φωτιά, τηγανίζουμε τα σνίτσελ και από τις δύο πλευρές και αφαιρούμε σε απορροφητικό χαρτί. Σερβίρουμε τα σνίτσελ με τις πατάτες baby και τα καρότα, τη vegan salsa à la crème και πασπαλίζουμε με πιπέρι και θυμάρι. Και πάμε στο γλυκό της ημέρας. Θα φτιάξουμε ένα ψευτοσαραγλί με σοκολάτα. Αλλά η σοκολάτα είναι προαιρετική, το καταλαβαίνετε. Θα τη βάλουμε στο τέλος, θα βουτήξουμε μέσα και θα είναι τραγανά και σοκολατένια απ' έξω, αλλά μέσα θα είναι γεμάτα με ξηρούς καρπούς. Αλλά θα είναι μια πιο γιορτινή χριστουγεννιάτικη εκδοχή. Πολύ εύκολη για να τη φτιάξετε συνταγή. Όντως σε 5-10 λεπτά και θα είναι μέσα στο φούρνο το ψευτοσαραγλί μας. Οπότε πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για το ψευτοσαραγλί με σοκολάτα θα χρειαστούμε: για το σιρόπι 500 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική, 300 γραμμάρια νερό, ένα στικ κανέλας και ένα πορτοκάλι κομμένο στη μέση. Για τα πουράκια 300 γραμμάρια μίξ ξηρών καρπών με cranberries, ένα κουταλάκι του γλυκού κανέλα, 1/3 από ένα κουταλάκι του γλυκού γαρίφαλο σε σκόνη, 300 γραμμάρια βούτυρο λιωμένο και 450 γραμμάρια φύλλο κρούστας για γλυκά χρυσή ζύμη. Για το σερβίρισμα, κουβερτούρα λιωμένη και τρούφα σοκολάτας προαιρετικά. Λοιπόν, φτιάχνουμε ένα σιροπιαστό γλυκό. Από το πρώτο πράγμα που έχουμε να ετοιμάσουμε, Διονύση, είναι ποιο? Το σιρόπι. Σιρόπι, ζάχαρη, νεράκι, κανέλα και... Όχι, θα βάλουμε όλο το πορτοκάλι. Να πάρουμε γεύση εδώ. Το πορτοκαλάκι πάει μέσα. Με το που πάρει μια βράση και λιώσει ζάχαρη, το σιρόπι είναι έτοιμο. Οπότε, θέλουμε να ξεκινήσουμε πριν με το σιρόπι. Γιατί θέλουμε να είναι κρύο το σιρόπι, ζεστό το γλυκό μας. Οπότε, άμα ξεκινήσω τώρα να φτιάξω το γλυκό μου, θα δείτε ότι όντως θα τελειώσει 5-10 λεπτάκια. Οπότε, μέχρι να ψηθεί το γλυκό μου, δεν θα έχει προλάβει να κρυώσει το σιρόπι. Οπότε, κάντε το σιρόπι, αφήστε στην άκρη και μετά ξεκινήστε να φτιάχνετε το γλυκό σας. Τώρα, για το γλυκό μας τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Θέλω να κάνω μια πιο γιορτινή, να το πω έτσι, γέμιση. Οπότε,
Επειδή ξέρω ότι όλοι μα όλοι, τι κάνετε, πάτε και παίρνετε από αυτό το μίξ των ξηρών καρπών το healthy, που είναι άψητα, που έχει μέσα καρυδάκι, που έχει μέσα cranberries, που έχει μέσα αμύγδαλα. Όλο αυτό το μίξ μας κάνει. Οπότε έχω πάρει ένα μίξ από ξηρούς καρπούς εδώ πέρα, που έχουν μέσα και cranberries, και αυτό θα χρησιμοποιήσω. Θέλουμε ένα νομά, να μην είναι ψημένα, γιατί θα ψηθούν μέσα στο φούρνο. Οπότε έτσι όπως είναι, παίρνω. Βάζω στο μιξεράκι μου σε δόσεις. Δεν θέλω να τα βάλω όλα μαζί, γιατί με αυτόν τον τρόπο, αν τα βάλω όλα μαζί, δεν θα μπορέσω να τα σπάσω και σωστά. Ή θα τα παρασπάσω, ή θα τα σπάσω λιγότερο όπως πρέπει. Οπότε, σιγά σιγά με δόσεις. Εδώ είμαι εντάξει. Θέλω να αφήσω λίγο μεγαλούτσικα τα κομμάτια, όχι πολύ μεγάλα. Οπότε, πάει η πρώτη δόση. Πάει και η δεύτερη δόση, εδώ. Το κάνω σε τρεις δόσεις. Πάει και η δεύτερη δόση και πάμε στην τρίτη δόση, όπου θα προσθέσω και λίγα μυρωδικά. Τι μυρωδικά θα βάλω, μπαχαρικά μάλλον. Διονύση, ορίστε. Πες μου ένα μπαχαρικό που σου αρέσει έτσι σε τέτοια σιροπιαστά. Μ' αρέσει πάρα πολύ η κανελίτσα, γαρίφαλο. Και το γαρίφαλάκι, δεν βάζουμε πολύ γαρίφαλο γιατί υπάρχει περίπτωση να πικρίσει και να χαλάσει το γλυκό μας. Οπότε βάζω και την τελευταία δόση. Στην τελευταία δόση θα βάλω και τα μπαχαρικά μου. Εδώ είμαστε. Εντάξει, έχω βάλει και το κράμπερι μέσα και όντως έχει σπάσει και αυτό σε μικρά κομματάκια και θα μου δώσει έτσι αυτό το hint που θέλω μέσα στη συνταγή μου, το πάρα πολύ ωραίο, που δεν θα καταλαβαίνουν όλοι τι είναι αυτό το υπέροχο εκεί μέσα και θα είναι το cranberry. Λοιπόν, πάει και αυτό μέσα, οπότε τελειώσαμε. Αυτό πάει εδώ. Εδώ να καθαρίσω. Και αυτό ήταν, τελειώσαμε. Ξεκινάμε, φίλε Διονύση. Ναι, ναι. Είναι πολύ εύκολη συνταγή και είναι και ιδιαίτερη. Επειδή πάντα μα πάντα όλα αυτά τα σιροπιαστά έχουν συνήθως σαν γέμιση το καρύδι ή καρύδι αμύγδαλο. Πολύ σπάνια βάζουμε φιστική γίνες γιατί είναι σχετικά ακριβό. Οπότε είναι μια καινούργια γεύση και μας αρέσει. Ανακατεύω εδώ πέρα όλα μου τα μπαχαρικά μαζί με τους ξηρούς καρπούς για να πάνε παντού. Και η γέμιση μου είναι έτοιμη. Πάμε τώρα να δούμε πώς θα φτιάξουμε το ψευτοσαραγλί. Λοιπόν, έχω ένα ταψάκι 28x36 εδώ. Και πάμε να ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε το γλυκό μας. Το σιρόπι που μου έχει πάρει βράση, οπότε το σβήνω, το αφήνω στην άκρη εδώ. Έχει λιώσει ζάχαρη. Και θα είναι έτοιμο. Και πώς θα φτιάξουμε το γλυκό μας. Σε αυτή τη συνταγή θα χρησιμοποιήσω φύλλο κρούστας για γλυκά χρυσή ζύμη, που η συσκευασία περιέχει 14 πολύ λεπτά φύλλα που δουλεύονται πάρα πολύ εύκολα, χωρίς να σπάνε και ουσιαστικά είναι ακριβώς όσα χρειάζονται για να φτιάξω ένα ταψί από το γλυκό μου. Τώρα, ανοίγω τη συσκευασία μου εδώ. Διονυσάκο μου, πες μου σε παρακαλώ που πάει αυτό. Ανακύκλωση! Αυτός είσαι, ανακύκλωση. Κάτσε να βγάλω όμως και τα υπόλοιπα, γιατί έχουμε κι άλλα να βγάλουμε για ανακύκλωση. Άμα βρω το ψαλίδι μου, εδώ είμαστε. Ανοίγουμε τη συσκευασία και θέλω με το που ανοίξουμε τη συσκευασία, επειδή είναι λεπτά τα φύλλα όπως είπαμε, τι σημαίνει, πρέπει να τα δουλέψουμε γρήγορα. Γιατί όσο περνάει η ώρα, άμα είναι πολύ λεπτά, τι γίνονται, ξεραίνονται και δεν θέλουμε να ξεραθούν με τίποτα. Ανοίγω εδώ πέρα, μάλλον θα κρατήσω αυτό εδώ. Εδώ θα ανοίξω τα φύλλα μου. Κοιτάξτε πόσο ωραία με τα ξένια που είναι. Σωστά. Τώρα, αυτό και αυτό πάει ανακύκλωση. Εδώ είμαστε. Και γυρνάμε πίσω γρήγορα για να φτιάξουμε τα σαραγλάκια μας. Πώς τα φτιάχνουμε. Πρώτα απ' όλα, παίρνουμε τα φύλλα μπροστά μας έτσι. Θέλουμε την μικρή πλευρά να είναι μπροστά μας εδώ. Λοιπόν, βουτυρώνουμε καλά. Έχω λιώσει το βουτυρό μου εδώ το ταψί. Γιατί όλη η διαδικασία θα γίνει εδώ. Και αν και σας φαίνεται πολύ το βούτυρο, πιστέψτε με, δεν είναι πολύ. Είναι ακριβώς όσο πρέπει. Λοιπόν, βουτυρώνουμε. Εδώ. Και όπως είναι, παίρνω το πινέλο και ρίχνω βουτυράκι στο φύλλο μου πάνω. Εύκολο ή δύσκολο? Εύκολο. Μπράβο. Είναι πανεύκολο. Μόλις βουτυρώσω, τι κάνω? Παίρνω το φύλλο μου, το διπλώνω στη μέση. Εδώ. Το παίρνω μπροστά μου. Εδώ. Ξαναβουτυρώνω. Εδώ. Και παίρνω εδώ το μείγμα από τους ξηρούς καρπούς μου και βάζω από κάτω, εδώ. Δεν βάζω πολύ. Βάζω, αλλά δεν βάζω πάρα πολύ. Υπολογίζω περίπου να μου βγουν για 14 φύλλα. Τώρα, διπλώνω τις άκρες. Λίγο.
Και αρχίζουμε το τύλιγμα. Εύκολα, γρήγορα, νόστιμα, τραγανά και τελειώσαμε. Όπως βλέπετε, ούτε να το βάζα με το μέτρο, το καταλαβαίνετε. Ακριβώς από τη μία άκρη έως την άλλη του αψιού. Τώρα, άμα το αψίδι είναι μεγαλύτερο ή μικρότερο, πρέπει να κάνουμε adaptation ώστε όλες οι βεργούλες που θα φτιάξουμε να πάνε από τη μία άκρη στην άλλη. Τώρα, συνεχίζω ακριβώς με τον ίδιο τρόπο μέχρι να τελειώσω όλα τα φύλλα μου εδώ και η διαδικασία είναι πάρα μα πάρα πολύ απλή. Την κατάλαβες, φίλε Διονύση? Ναι. Βουτυρώνω, διπλώνω, τραβάω, βάζω γέμιση εδώ από την κάτω πλευρά. Ξαναβουτυρώνω, διπλώνω τις άκρες, έτσι πηγαίνοντας με αυτό το ρυθμό, δεν θα ξεραθούν τα φιλαράκια σας. Άμα νιώσετε ότι δεν είστε τόσο γρήγοροι, τι πρέπει να κάνετε? Να πάρετε μία νοτισμένη πετσέτα, να βάλετε πάνω τα φύλλα σας και να τα αφήσετε στην άκρη και να παίρνετε κάτω από την πετσέτα τα φιλαράκια. Έτσι δεν προλαβαίνει να ξεραθεί, γιατί με το που έχω έτοιμο το ένα, πάω κατευθείαν στο επόμενο. Βάζω, βουτυρώνω και συνεχίζω. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο μέχρι που να τελειώσω. Το σαραγλί είναι ένα από τα πιο αγαπημένα ανατολίτικα σιροπιαστά γλυκά, με καταγωγή από τη βυζαντινή ζαχαροπλαστική. Λέγεται ότι η έμπνευση ανήκει σε κάτοικο της Ελευδικής Αντιόχειας του Ταύρου, στην νοτιοανατολική Ανατολία, ενώ στην πορεία προστέθηκαν στη δημιουργία του γλυκού φύλλα από ζύμη, τα οποία δημιούργησαν τη σημερινή εκδοχή του σαραγλί, αρχικά στο ανάκτορο τοπ καπί της Κωνσταντινούπολης και στη συνέχεια στα νοικοκυριά. Και το τελευταίο, εδώ το φιλαράκι μας. Όπως βλέπετε, όλα καλά. Μόνο το τελευταίο μου ξεράθηκε λίγο, αλλά είναι λογικό, μετά από τόση ώρα. Γυρνάμε εδώ, στη μέση. Εδώ. Ξανά βουτυράκι. Τώρα, άμα θέλετε να το κάνετε τύπου με μαργαρίνη, γιατί δεν θέλετε να βάλετε βούτυρο, μπορείτε να το κάνετε, θα γίνει vegetarian, vegan, όπως το θέλετε. Εννοείται, δεν υπάρχει πρόβλημα. Απλά το βουτυράκι είναι βουτυράκι. Να το βάλω όλο, ρε εσύ, Διονύση. Και το βάλω. Το τελευταίο γίνει λίγο πιο μπαμπάτσικο, αλλά δεν πειράζει. Γενικά δεν χρειάζεται πολύ γέμιση. Θέλουμε φύλλο, να νιώθουμε ότι τρώμε φιλαράκι, να είναι πολύ τραγανό. Είναι κάτι ανάμεσα από σαραγλί, κουρκουμπίνι. Είναι πάρα πολύ τραγανό και πάρα πολύ νόστιμο. Και πάρα πολύ εύκολο. Οπότε πάει και το τελευταίο μέσα. Και το ταψί μας είναι έτοιμο. Τώρα, αλήφω και το τελευταίο μου εδώ. Και η ερώτηση που έχω να κάνω είναι η εξής, Διονύση. Το βούτυρο που έχει περισσέψει είναι περιττό? Γιατί? Τι περιττό? Δηλαδή, μήπως δεν πρέπει να το βάλω στη συνταγή μου? Κοιτάξτε, όχι, φίλε. Το βούτυρο όλο που έχω δώσει στη συνταγή είναι ακριβώς όσο πρέπει να βάλετε. Είτε βάλετε μαργαρίνη, είτε βάλετε βούτυρο, είτε βάλετε κάποιο λάδι καρύδας, θα το χρησιμοποιήσετε όλο. Γιατί χρειάζεται, έχουμε πολύ φύλλο στη συνταγή μας και θέλουμε να γίνει τραγανό. Τώρα, ναι, πρέπει να χαράξω. Μπορώ να το βάλω ολόκληρο έτσι, στα τρία. Εδώ. Σας είπα, θέλω να κάνω μία εύκολη συνταγή, γιατί το σαραγλί έχει ένα βαθμό δυσκολίας. Δηλαδή, έχει τη βέργα να τη λήξουμε, να σουρώσουμε. Έχει διαδικασία. Εδώ πέρα, ουσιαστικά, κάνουμε ένα παρόμοιο σαραγλί, αλλά σε χρόνο ρεκόρ, πραγματικά. Τώρα, ο φούρνος μου είναι προθαλασμένος σε 160 βαθμούς. Βλέπετε ότι η σχάρα μου είναι ψηλά-ψηλά, γιατί θέλω να περνάει ο αέρας από κάτω και να γίνει τραγανό το φύλλο μου και από κάτω. Και θα ψήσουμε περίπου 45 λεπτάκια. Σε 45 λεπτάκια θα είναι έτοιμο, θα βγάλω από το φούρνο και έτσι όπως είναι καυτό, τι θα κάνω? Θα ρίξω το κρύο σιρόπι και είμαστε έτοιμοι να σερβίρουμε. Έτσι, σκέτα. Αλλά μπορούμε και να βουτήξουμε στη σοκολάτα, τι θέλουμε? Θα κάνεις. Δεν ξέρω, παιδιά, θα το σκεφτώ και την καρδιά μου θα ρωτήσω. Σε 45 λεπτά σιροπιάζουμε. Η παλιότερη μορφή ενός αραγλί δεν είχε φύλλα, ενώ στη Νέα Λικαρνασσό λέγεται πως γινόταν χωρίς γέμιση, ίσως λόγω μικρής οικονομικής ευχέρειας. Όταν τα οικονομικά των προσφύγων βελτιώθηκαν μετά το 1965, φαίνεται πως άρχισαν να προστίθενται στο σαραγλί φιστίκια αιγίνης ή καρύδια ή και τα δύο. Στην Ελλάδα, για το σαραγλί τους φημίζονται τα Ιωάννινα και η Ξάνθη. Και το γλυκό μας είναι σχεδόν έτοιμο. Έτσι όπως είναι, βγάζουμε από το φούρνο και τι πρέπει να θυμόμαστε, φίλε Διονύση? Όπως είναι ζεστό, αστραπιαία, γρήγορα και συνετά, σιροπιάζουμε. Ωπω, Παναγία μου. Ακού. Ακούς? Ακούω. Αυτόν τον ήχο θέλουμε να ακούσουμε. Σημαίνει πως κάτι κάναμε καλά εδώ πέρα.
αρχίζει να παραπονιέται, σου λέει το γλυκό, όχι άφησέ με, και εσύ τι λες εκείνη την ώρα, όχι κάτσε εδώ, θα σε σιροπιάσω, τώρα θα δεις εσύ τι θα πάθεις. Και ουσιαστικά τελειώσαμε. Αυτό είναι. Τώρα θέλει να κάνουμε λίγο υπομονή. Η υπομονή μας πόση ώρα πρέπει να είναι? Πρέπει να κρυώσει. Αλλά ο κύριος Άκης τι έχει κάνει? Εκτός ότι έχει ετοιμάσει ένα, το έχει βάλει ήδη στο ψυγείο, εδώ. Άτσι, τώρα να σου δείξω γιατί. Γιατί σου λέω, είναι πεντανόστιμο το γλυκό μας. Κοίταξε εδώ, περίμενε. Έτσι όπως είναι. Μοντάρω, βγάζω. Πόσα θες τη μερίδα? 3-4. Όταν δοκιμάσετε το γλυκό αυτό, θα πεις, ρε φίλε, γιατί να κάθομαι και να παιδεύομαι στο να φτιάξω ένα σιροπιαστό τόσες ώρες, όταν μπορώ να φτιάξω κάτι τόσο υπέροχο πραγματικά με το τίποτα. Κοίτα εδώ, είναι φανταστικό. Αλλά, ο εχθρός του καλού ποιος είναι, Διονύση? Καλύτερος. Ο καλύτερος. Ο εχθρός του καλού είναι ο καλύτερος. Κοίτα τώρα εδώ τι έχω κάνει. Θα πάρω το πουράκι μου, κοίτα πόσο τράγανο που έγινε από κάτω, και έτσι όπως είναι κρύο, γιατί πρέπει να είναι κρύο, θα βάλω στη σοκολάτα. Θα βουτήξω μέσα και καθώς βουτήξω μέσα, έχω την επιλογή να τροφήσω ή να μην τροφήσω. Τι? Θέλετε να τροφήσω ή δεν θέλετε? Θα μου πεις. Κοίταξε εδώ. Παίρνω το επόμενο. Σε περίπτωση που δεν είναι παγωμένο, να ξέρετε, η σοκολάτα δεν μπορεί να κάτσει πάνω στο σιρόπι. Η κατάψυξη ή ψυγείο πρέπει να μπουν για να μπορέσουμε να βάλουμε τη σοκολάτα και να κολλήσει η σοκολάτα πάνω από τα σιροπιαστά. Αυτό ισχύει για όλα τα σιροπιαστά. Λοιπόν, κάτσε σου δείξω ένα και με τρούφα, να μου πεις τη γνώμη σου. Γιατί και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Ναι. Για πες, πώς πάω, τρουφάτος ή άτροφος? Τρουφάτος. Συνεχίζω, βουτάω, σοκολάτα, τρούφα. Και αφήνω να κρυώσει, εδώ στην άκρη. Τώρα, τι θα κάνετε, τι να σας πω. Δεν ξέρω, και η μία επιλογή είναι καταπληκτική και η άλλη επιλογή είναι καταπληκτική. Δεν ξέρω τι να φωτογραφίσω, αυτά με τρούφα ή χωρίς τρούφα. Νομίζω πως και τα δύο είναι πολύ υπέροχα. Εννοείται πως μπορείτε να βάλετε όποιον ξηροκαρπό θέλετε, δηλαδή λίγο φυστικά και γίνει σαν να ρίξουμε από πάνω, κατευθείαν παπ. Premium. Θέλετε να βάλετε καρύδα, μπορείτε να βάλετε καρύδα και να το κάνετε διαφορετικό. Γενικά μπορείτε να βάλετε ό,τι θέλετε και γενικά πρέπει να σκεφτόμαστε εύκολες συνταγές. Συνταγές που μας διευκολύνουν, θέλουν λίγα υλικά, δεν χρειάζεται πολλές ώρες να ασχολούμαστε εμείς, χρειάζεται αρκετούς φίλους για να τις απολαύσουμε, γιατί όπως βλέπετε εδώ πέρα έχουμε πάρει αρκετή ποσότητα από γλυκό. Δηλαδή, άμα συνεχίσω να βάζω σοκολάτα, θα πάρω 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 επί 3. 10, 20, 30, 42 τεμάχια. Δεν είναι και λίγο, 42 τεμάχια. Να δοκιμάσω. Με σοκολάτα χωρίς. Εγώ θα πάω pure chocolate. Τίποτα άλλο. Καλή μας όρεξη. Μόλις το δοκιμάσετε, θα το λατρέψετε και θα λατρέψετε και εμένα. Για το ψεύτο σαραγλί με σοκολάτα, σε κατσαρολάκι σε μέτρια φωτιά ρίχνουμε τη ζάχαρη, το νερό, την κανέλα, το πορτοκάλι κομμένο στη μέση και βράζουμε. Αποσύρουμε από τη φωτιά και αφήνουμε στην άκρη να κρυώσει. Για τα πουράκια, στον πολυκόφτη βάζουμε τους ξηρούς καρπούς με τα cranberries σε δόσεις και χτυπάμε. Στην τελευταία δόση ρίχνουμε την κανέλα και το γαρίφαλο. Αλείφουμε με λιωμένο βούτυρο ένα ταψί και αφήνουμε στην άκρη. Απλώνουμε ένα φύλλο κρούστας, πασπαλίζουμε με βούτυρο. Απλώνουμε το φύλλο στη μέση, πασπαλίζουμε ξανά με βούτυρο και απλώνουμε στην άκρη του φύλλου μείγμα από ξηρούς καρπούς. Κλείνουμε τα πλαϊνά του φύλλου προς τα μέσα, ρολάρουμε το φύλλο, βάζουμε στο ταψί, αλείφουμε με βούτυρο και επαναλαμβάνουμε την ίδια διαδικασία και για τα υπόλοιπα φύλλα. Αλείφουμε με το βούτυρο που έχει περισσέψει όλα τα ρολάκια, χαράζουμε κάθετα σε τρία σημεία το κάθε ρολό, μεταφέρουμε στο φούρνο, ψήνουμε, αφαιρούμε το ταψί από το φούρνο, ρίχνουμε το κρύο σιρόπι και αφήνουμε στην άκρη. Βουτάμε το μισό μέρος από τα ρολάκια στη λιωμένη κουβερτούρα, προαιρετικά πασπαλίζουμε με τρούφα σοκολάτας και σερβίρουμε. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε και το σημερινό μας επεισόδιο. Τρεις φανταστικές συνταγές. Ξεκινήσαμε με μια σαλάτα υπερπαραγωγή. Σας δείξαμε πώς μπορείτε να πάρετε απλά πράγματα μέσα από την κουζίνα σας και να φτιάξετε μια σαλάτα που όλοι θα λατρέψουν. Συνέχεια φτιάξαμε μια vegan εκδοχή του σνίτσελ. Σνίτσελ με μανιτάρια αλλά κρέμ.
πάρα πολύ εύκολη συνταγή και πολύ νόστιμη. Για το τέλος, ένα ψευτοσαραγλί που θα εντυπωσιαστούν όλοι. Και για αυτούς που δεν έχουν φτιάξει ποτέ σιροπιαστό γλυκό, νομίζω ότι είναι μια καλή αρχή. Τρεις συνταγές που θα βρείτε αναλυτικά στο site μας. akispetretzikis.com. Το νούμερο ένα site στη χώρα μαγειρικής που υπάρχει. Χρόνια τώρα συνεχίζουμε. Ένα site που παίζει σε όλο τον κόσμο και ένα site που πρέπει να κατεβάσετε στο κινητό σας. Γιατί είναι εργαλείο για να σας βοηθήσει στην καθημερινή σας μαγειρική. Μην ξεχάσετε να κάνετε follow σε όλα τα social media, Instagram, Facebook, Twitter, Viber και TikTok. Μην ξεχάσετε ότι το e-shop μας έχει ό,τι χρειάζεστε για την κουζίνα σας και βέβαια στείλτε μας φωτογραφίες από τις συνταγές που φτιάχνετε. Μας αρέσει πάρα πολύ να τις ανεβάζουμε. Φιλάκια πολλά. Διονύση, θες να πεις κάτι? Όχι. Ραντεβού στο επόμενο μας επεισόδιο. Γεια σας. Να κατέβω εδώ πέρα όλα μου τα μπαχαρικά μαζί με τους ξηρούς καρπούς και να πάνε παντού. Και η γέμιση μου είναι έτοιμη. Πάμε τώρα να δούμε πώς θα φτιάξουμε το ψευτοσαραγλί. Έχω ένα ταψάκι εδώ πέρα,